Χρόνια πολλά. Σας καλημερίζω από την πανέμορφη πατρίδα μου, από τον Πύργο. Καλά. Πολύ ωραία. Εδώ που όταν κατέβει κάποιος λέει πάμε στους Αγίους Τόπους, είναι αυτονόητο, γιατί το λένε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι όλοι κάτω εδώ. Βεβαίως, μια χαρά. Μια χαρά. Τι έχουμε εδώ, κύριε Μητρόπουλε? Να πούμε ότι από 1η-1η-23 θα υπάρξει οριζόντια αύξηση σε όλους ανεξαιρέτως συνταξίους σύμφωνα με τον νόμο. Ναι. Ο νόμος λέει επίσης αυτό το οποίο προλίγου είπατε. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που το μισό ποσοστό βγαίνει από το ύψος της ανάπτυξης, ναι, το άλλο βγαίνει από το ύψος του πληθωρισμού, αλλά συμπληρώνει ο νομοθέτης ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού. Έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορεί να φτάσει η κυβέρνηση σύμφωνα με τις δικές σας, ναι, και τις δικές μας εκτιμήσεις με τα μέχρι σήμερα δεδομένα μέχρι και 5%. Μιλάμε για οριζόντιες. Διότι κάποιοι συνάδελφοί σας, όπως και με τον κατώτατο, τώρα λανθασμένα έσπευσαν και είπαν ότι μπορεί να είναι κλιμακωτή αύξηση. Μάλιστα. Και να αφορά άλλους περισσότερο, άλλο λιγότερο. Άρα, ο νομοθέτης λέει δύο πράγματα. Από 1η-1η-23 θα υπάρξει οπωσδήποτε αύξηση, θα είναι οριζόντια, και ότι μπορεί να φτάσει η κυβέρνηση μέχρι και το ύψος του πληθωρισμού. Δηλαδή να απορροφήσει όλο τον πληθωρισμό. Αυτά λέει ο νόμος, και ό,τι άλλο ακούν οι τηλεθεατές, μην τα προσέχουν. Προσέξτε. Αυτά τα τρία λέει ο νόμος. Τώρα, έτσι, με βάση αυτά που μας είπε κύριε Καρούζο και Γιάννη και κυρίες μου, θέλω πάμε στην κάρτα 57-76. Αυτό που είπε Γιάννη Παπαγιάννη και που σε ρωτάνε στο ραδιόφωνο πάρα πολύ, πολλοί κόσμος, έχει μεγάλη αξία. Δείτε αυτή την κάρτα. Αυτή η κάρτα είναι η χαρακτηριστική απόδειξη του πού πάει η ιστορία. Δηλαδή, το άθροισμα 50% του ΟΕΠ και του τιμάριθμου, ανώτατη αύξηση έως το ύψος του τιμαρίθμου. Αυτό λέει ο νόμος. Δηλαδή, αν έχουμε ΑΕΠ 3,5 και τιμάριθμο 4,5, η αύξηση είναι το μισό του 3,5, 1,75, συν 2,25, 4%. Εάν έχουμε ΑΕΠ 4 και τιμάριθμο 5, 5 και 4, 9, 2 και 2,5, 4,5. Το μισό του 9, 4,5. Προσέξτε τώρα να δείτε. Να δείτε αυτό που είπε ο καθηγητής και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν έχουμε ΑΕΠ 8 και τιμάριθμο 6, το μισό του ΑΕΠ είναι 4 και το μισό του τιμαρίθμου είναι 3. 4 και 3, 7. Δεν θα πάρουν 7% αύξηση. Γιατί? Γιατί ο τιμάριθμος είναι 6. Άρα το τελικό θα είναι 6. Αν δηλαδή το μισό ΑΕΠ και ο μισός τιμάριθμος είναι πάνω από το τιμάριθμο, δηλαδή αν όλο αυτό μας δίνει 8 και ο τιμάριθμος είναι 6, οι αυξήσεις θα είναι στο τιμάριθμο. Γιατί έτσι αποφάσισαν οι δανειστές. Πότε έγινε αυτό, κύριε καθηγητά? Κύριε Μητρόπουλε, τελικά το μνημονίο είναι φοβερό, έτσι. Το 2015, ναι, και επαναλήφθηκε και με τον νόμο, και με τον νόμο Κατρούγκαλου το 2016, μάλιστα, κύριε Αυτιά. Και πάγωσαν όλες οι αυξήσεις των συντάξεων μέχρι τέλη του 22 με αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Γι' αυτό εδώ λέμε ότι από το εξής παράδοξο, κύριε Μητρόπουλε, κανένας δεν περίμενε ότι ο τιμάριθμος θα είναι τόσο υψηλός, που τελικά επιδρά μάλλον θετικά στις αυξήσεις των συντάξεων που έρχονται όσον ούπο. Από τι εξαρτάται? Οι εξελίξεις φαίνουν αυτό που λέτε εσείς, κύριε Παπαγιάννη. Βεβαίως, διότι πάμε και σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, αλλά και βέβαιως το πληθωρισμό. Οπότε εδώ η κυβέρνηση οφείλει να τον καλύψει σύμφωνα με τα οριζόμενα του νόμου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ναι. Τώρα, το δεύτερο που περιμένουμε, κύριε καθηγητά, είναι η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους και για το δημόσιο. Και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Αυτό, έτσι. Πριν πάμε σε αυτό, ήδη το είπατε, με τις αυξήσεις. Ενώ λοιπόν λέει ο νόμος ότι και τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων μας ή οι κληρονόμοι τους
θα πάρουν την αύξηση όπως την αποτυπώσατε στον πίνακα. Μάλιστα. Και το λέει ο νόμος. Ναι. Το 65% των συνταξιούχων, σύμφωνα με δικούς μας υπολογισμούς, λόγω του ότι τους φόρτωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, την προσωπική διαφορά, θα δούνε την αύξηση αυτή που περιγράψατε, που περιγράψαμε, αλλά δεν θα την εισπράξουν. Oh. Γιατί? Διότι λόγω της ύπαρξης της προσωπικής διαφοράς, αυτοί ή θα μηδενίσουν οι λιγότεροι ή θα μειώσουν την προσωπική διαφορά. Δηλαδή, για 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχων θα είναι ένας εμπεγμός λόγω της κακής βάρβαρης πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή, κύριε Αυτιά. Δηλαδή, υποθήκευσε μελλοντικές αυξήσεις σαν να παγώ τώρα στην κυρία Ζάγκα. Ακούστε, κυρία Ζάγκα, μπαίνω στο μαγαζί σας, μπαίνω στην επιχείρησή σας, μου χρωστάτε 20.000 ευρώ και σας υποθηκεύω όλα τα εισοδήματα, κάθε αύξηση που θα υπάρξει στη βενζίνη, σε οτιδήποτε άλλο, και μου το χρωστάτε μέχρι να ξοφλήσετε. Και εσείς μου λέτε, μα εγώ Γιώργο δεν χρωστάω πουθενά. Ούτε στη ΔΕΗ, ούτε στον ΟΤΕ, ούτε στα ενίκια, ούτε στην εφορία, ούτε πουθενά. Έχουμε υποθήκευση όλων των συντάξεων μέχρι ότου καταργηθεί αυτό το απίστευτο πράγμα που συνέβη. Δεν έχει συμβεί ούτε στην Αφρική αυτό. Οι Μάο Μάο παίρνουν κανονικά τις αυξήσεις. Και το ανήθικο και το ακραία αμοραλιστικό από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι το ΕΚΑΣ, αλλά ενώ υποτίθεται, λέγανε και ο Πρωθυπουργός, ο πρώην ο κύριος Τσίπρας, ότι τον Αύγουστο του 18 βγαίναμε από τα μνημόνια, στέλνανε το λογαριασμό το 22, μέχρι τότε λέει απαγορεύουμε να αυξάνονται οι συντάξεις. Αυτή είναι μια... Μάλιστα. Κακή, ανήθικη, βρώμικη ρύθμιση. Αχ. Που ενώ βγαίναμε υποτίθεται από τα μνημόνια και με το ΕΚΑΣ. Αχ. Και με τις αυξήσεις έστειλαν το λογαριασμό στους επόμενους. Είναι απίστευτο, θα επανέλθουμε πάλι.